τώρα τη φάση. Να δούμε το φάουλ λοιπόν με τον Γκαλέτη και τους δύο παίκτες της ΑΕΚ. Στο τείχος, ενώ είμαστε στα 26 λεπτά του μάτς, ο Γκαλέτη εκτελεί απέναντι, περνάει, μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ είναι αυτή, μπάλα είναι στα δίχτυα, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, αλλά ο βοηθός έχει σηκώσει για offside και λέει ότι τον γκολ του Αβραάμ Παπαδόπουλου δεν μετράει. Για να δούμε. Θα δούμε ξανά το replay εδώ, με την εκτέλεση από τον Γκαλέτη, περνάει από όλους η μπάλα. Εδώ φτάνει στον Αβραάμ Παπαδόπουλο την ώρα που γίνεται το σουτ. Πιο μπροστά υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού που θέλει να ακουμπήσει την μπάλα, δεν την ακουμπάει πάντως. Δεν την ακουμπάει, αλλά εμπλέκεται ξέρω αλλά, τη φάση. Αλλά ίσως έχει συμμετοχή μπροστά στον τερματοφύλακα στη φάση. Αυτό εκτιμάει ο βοηθός και σηκώνει τη σημαία. Και τώρα τα λένε με τον βοηθό εκεί. Γιατί κατά τα άλλα όταν φτάνει η μπάλα στον παίκτη του Ολυμπιακού σκοράρει, εκείνος καλύπτεται καθαρά, πεντακάθαρα. Ωστόσο την ώρα που κάνει το σουτ, εδώ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος κάνει το σουτ, καλυπτόμενος. Πάει να λάβει μέρος στη φάση ο επιθετικός του Ολυμπιακού και γι' αυτό σηκώνει τη σημαία βοηθός. Αυτή είναι. Πιστεύω ότι και το βράδυ. Τελικά μετά τη συζήτηση έδωσε γκολ. Ο διαιτητής πάει στη σέντρα, στήριξε και έδωσε ότι πρέπει η μπάλα να στηθεί στη μεσαία γραμμή μετά την πρώτη υπόδειξη του βοηθού, γι' αυτό λέγεται και υπόδειξη και όχι απόφαση του βοηθού. Η απόφαση ανήκει στον διαιτητή και ο Καλόπουλος πάει στη σέντρα. Αφού θεωρεί ότι δεν ακούμπησε την μπάλα ο διαιτητής του Ολυμπιακού. Δεν την ακούμπησε σίγουρα. Ο Καλόπουλος δείχνει σέντρα λοιπόν. Μετά από αρκετή ώρα συζήτησης και διαδραμάτευσης. Ξανά αυτή είναι η φάση λοιπόν κυρίες και κύριοι, την ξαναβλέπουμε. Την μπάλα φτάνει στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Αυτός καλύπτεται, κάνει το σουτ. Την μπάλα πάει στη γωνία του Ραμπατζή, πάει να την προλάβει. Δεν την ακουμπάει. Δεν την ακουμπάει, δεν την ακουμπάει ο Μήτρογλου και γι' αυτό ο Καλόπουλος μετά την υπόδειξη του βοηθού που τη συζητήσαν όλοι μαζί πήγε στη σέντρα. Και τώρα βεβαίως από την άλλη πλευρά διαμαρτύρονται από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ξανά η φάση. Λέει Μίλτον Θεοδωσίου, ακούω. Πάρα πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο Γενικός Αρχηγός Βασίλης Δημητριάδης, όλοι αλλά πληρωματικοί έχουν πέσει πάνω στον τέταρτο διτή, τον κύριο Τριτσόνη, να διαμαρτυρηθούν για τον καταλόγηση τελικά του γκολ. Και ψάχνουν να δουν ακόμη τι γίνεται. Έχει πάει και κοντά του και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Διαμαρτύρονται, υπάρχει έντονο τεταμένο το κλίμα και ψάχνουν όλοι. Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά, κόβεται καθαρά. Αραούχο, το σουτ στην κίνηση, γκολ η μπάλα στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον αμυντικό, τον Σκόκο στην κίνηση της ΑΕΚ, ο οποίος βρέθηκε στην διαγώνιο, πυροβόλησε τον Αντώνη Νικοπολίδη από μεγάλη απόσταση και ο Αρχεντίνος στέλνει την μπάλα στην δεξιά του γωνία και κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1 στο 33. Εδώ ο Νικοπολίδης που βεβαίως είναι πάντοτε από τους καλύτερους του Ολυμπιακού, αλλά στη συγκεκριμένη φάση είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει. Δείτε ξανά πώς βρέθηκε ο Σκόκο απέναντι στα δεξιά που έχει αλλάξει με τον Μαντούκα πλευρά και πιάνει το σούτ στον αέρα στην κίνηση, αλλά περνάει, είναι στη γωνία, είναι σχεδόν αδύνατο και για τον κολλήτη να κάνει κάτι. Σουτ, πάρα πολύ καλό σούτ. Νομίζω είναι το τέλειο σούτ για να μπει μπαλά γκολ. Ναι, πάρα πολύ καλό σούτ. Ο Ραούλ απουσίαζε από εκεί. Έπρεπε να ήταν πολύ πιο κοντά στον αντίπαλό του. Ναι, γιατί είναι μόνος του ο Σκόκο κάνει το σούτ. Και ξέρει ότι έχει καλό πόδι. Δεν πρέπει να τον αφήσει να κάνει αυτό το σουτ. Η ΑΕΚ σοφαρίζει 1-1 με τον Σκόκο. Δρόμο ακόμα. Το φάουλ για την ΑΕΚ με τον Νάτσο Σκόκο. Να εκτελεί απευθείας ο Νικοπολίδης, είναι εκτός εστίαση, μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1 παίρνει προβάδισμα η ΑΕΚ στο 40, καθώς ο Σκόκο είδε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που βρίσκεται και επιχείρησε απευθείας να τον πυροβολήσει και το έκανε. 2-1 η ΑΕΚ. Νάτος εδώ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που ένα βήμα πίσω προσπάθησε να κάνει για να το αποσοβήσει, δεν τα κατάφερε όμως. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρός σήμερα. Και με αυτή τη φάση δείχνει ότι δεν είναι σοβαρός, γιατί όταν ξέρεις ότι ο Σκόκο έχει τόσο καλό πόδι, θα έπρεπε να είχες προσέξει περισσότερο τη φάση αυτή. Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ, δεύτερο και για τον Σκόκο, ο οποίος κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2 και είναι, για να δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμη το μάτς. Από τις λίγες φορές που ήταν ο Ολυμπιακός προηγηθεί, γυρίζει το μάτς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη για να δούμε τι μέλη γενέστε σε ένα παιχνίδι που δείχνει.